Δεν μπορώ ρε πούστη αυτούς τους πατριδολάγνους, οι οποίοι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο βρίζουν έναν καλλιτέχνη που πήγε να τραγουδήσει ας πούμε σε μια ξένη χώρα, η οποία ξένη χώρα είχε έρθει σε σύγκρουση με τη δικιά μας κτλ. Έχουνε βάλθει, εγώ τον Ταλάρα δεν τον χωνεύω. Μ' αρέσει πολύ σαν τραγουδιστής, ιδιαίτερα δεκαετία του 70 από τα Σμυρνέικα και τις, πώς τα λένε εκείνα, της προσφυγιάς στα τραγούδια, ήταν πολύ ωραίος, πιτσιρικάς μ' άρεσε κτλ. Τέλος πάντων, ακολούθησε μια πασοκική ιστορία ο Νταλάρας, οικονόμησε και καλά έκανε, το άξιζε ας πούμε ο άνθρωπος και πήγε να τραγουδήσει λέει 25 Μαρτίου στα κατεχόμενα, σε μουσουλμάνους κτλ. Και πάει τον οι Κύπροι και βγάζουν και οι Ελληναράδες της, οι νεοελληναράδες της Αρπαχτής βρίζουν τον Νταλάρα, γιατί ας πούμε ο Νταλάρας 25 Μαρτίου του έγινε μια πρόταση και μάλιστα από ό,τι έχω διαβάσει και με σύμφωνο το προξενείο της Ελλάδας στην Τουρκία και έκανε μια πολύ ωραία ας πούμε συναυλία. Πρέπει να βρίσουμε τον Νταλάρα επειδή ας πούμε ο Νταλάρας έκανε μια επαγγελματική συμφωνία σε μια χώρα η οποία ας πούμε είναι ξένη και είναι αντίπαλη με τη δική μας και τι μας έκανε και μας έκανε τι. Πήγε η γιαγιά μου η Ζαμπέτα ας πούμε το 22 και έφυγε ας πούμε εκδιωγμένη και ο παππούς μου ο Γιώργος από την Κωνσταντινούπολη, τραπεζούντα κτλ. Βέβαια η γυναίκα έφυγε γιατί οι μαλάκες οι Έλληνες πήγανε να κάνουν κατακτητικό πόλεμο. Πήγαν ξεβράκωτοι στα αγκούρια να πηδήξουν τον Τούρκο με στην Τουρκία. Τον γαμάει ο Τούρκος, με γαμάει εμένα τον Έλληνα στο ματς, αλλά εγώ όμως αντί να έχω μίσος γιατί διώξαν τη γιαγιά μου, λέω κρίμα τη γιαγιά μου τη Ζαμπέτα. Τη διώξαν οι Τουρκαλάδες, αλλά η μαλακία ήταν πάλι των Ελλήνων. Δηλαδή κάνω την αυτοκριτική μου και ξεκινάω πάντα το πρόβλημα στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου, στον εαυτό μου και μετά λέω ότι φταίει ο άλλος. Τη μαλακία εγώ την έχω κάνει. Λοιπόν, αφήστε τον Νταλάρα ήσυχο. Ο Νταλάρας δεν κάνει τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από όσο κάνει ο μέσος Καριόλης Έλληνας, που είναι νόμο για την πάρτη του και η κολοτρυπίδα του, ο προκτός του τι θα πάρει. Δεν έχει κάνει τίποτα διαφορετικό ο Νταλάρας. Άντε γεια σας τώρα.